Για ενδεχόμενο επιστράτευση στην Τουρκία μίλησε ο Τούρκο πρόεδρο Ρετσέπτα Περντογάν, προκαλώντα ερωτήματα για τι στρατιωτικέ επιχειρήσει στη Συρία. Ο πρόεδρο τη γειτονική χώρα, σε ομιλία του, σε πόλη τη νοτιοανατολικής Τουρκία, δήλωσε πω Α ετοιμότητα για επιστράτευση, αν και δεν υπάρχει τώρα άμεση ανάγκη. Είμαστε στι παραμονέ μια νέα ανάσταση. Θα έχουμε ένα θερμό καλοκαίρι. Μετά τι συσκέψει που κάναμε με τη στρατιωτική ηγεσία και κληθεί ο μα με φύλλα πορεία, ο λαό θα σπεύσει με πρώτο εμένα. na Αμέσω μετά τι δηλώσει αυτέ, δεκάδε χιλιάδε Τούρκοι άρχισαν μέσω ηλεκτρονική διακυβέρνηση στο διαδίκτυο να ψάχνουν τα φύλλα πορεία του και για το πού θα πάνε σε περίπτωση επιστράτευση. Με αποτέλεσμα να καταρρεύσει όλο το σύστημα του Υπουργείου Εθνική Άμυνα και όλε οι υπηρεσίε ηλεκτρονικού κράτου. Η γειτονική χώρα για 35η μέρα συνεχίζει τι στρατιωτικέ τη επιχειρήσει στο Αφρίν τη Συρία και ο Τούρκο πρόεδρο ανακοινώνει πω σκοτώθηκαν 1873 τρομοκράτε. Επίση, ο Τούρκο πρόεδρο φαίνεται πω συνεχίζει την προπαγάνδα για τη στρατιωτική επιχείρηση στη Συρία. Κατά τη διάρκεια τη ομιλία του ενώπιον οπαδών του, που τον επιθυμούσαν και ζητούσαν από τον ηγέτη του να του στείλει στη Συριακή πόλη Αφρίν, ο Ερντογάν κάλεσε στη σκηνή ένα κοριτσάκι, το οποίο ήταν τυμμένο με στρατιωτική σχολή. Το κοριτσάκι ανέβηκε κλέγοντα και ο Τούρκο πρόεδρο του υποσχέθηκε ότι μια τουρκική σημαία θα είναι η τιμή που του επιφύλασε αν γίνει μάρτυρα. Αυτοί που φορούν τον Μπορντομπερέ δεν κλαίνε. Έχει τη σημαία στην τσέπη τη. Στι πολεμικέ ιάχες του Τούρκου Προέδρου, ο οποίο κάλεσε τον λαό να είναι σε ετοιμότητα για επιστράτευση προαναγγελώντας θερμό καλοκαίρι, απάντησε ο αναπληρωτή Υπουργό Άμυνα Δημητρη Βίτσα. Δεν σηκώνουμε μίγα στο σπαθί μα. Υπάρχουν όρια, είπε ο κύριο Βίτσα, στέλνοντα ξεκάθαρο μήνυμα στην Άγκυρα. Εμεί λοιπόν Έλατε. λέμε το εξή. Επιθυμούμε ναι. ε, τον ειρηνικό και ευρωπαϊκό δρόμο τη Τουρκία. Αυτό όμω σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ναι. και με μια έννοια μπαίνει απαγορευτικό. Μάλιστα. Ότι όσο αφορά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, όχι απλώς τα υπερασπίζουμε σε διεθνές αλλά και σε τοπικό ε, Μάλιστα, επίπεδο, αλλά... αλλά δεν σηκώνουμε μίγα στο σπαθί μα. Τι μας. σημαίνει αυτό, κύριε Βίτσα, Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν όρια που τόσο η Ελλάδα όσο και η Ευρώπη ναι? δεν ανέχεται να τα υπερβεί κανένας. Και είπε ο κύριο Βίτσα, θέλοντα ξεκάθαρο μήνυμα στην Άγκυρα. Βέβαια, λίγε ώρε μετά τι δηλώσει του αναπληρωτή υπουργού άμυνα Βίτσα η Άγκυρα απειλεί ότι μπορεί να εξουδετερώσει κάθε απειλή στο Αιγαίο. Τη στιγμή που η Τουρκία καταπολεμά στο εσωτερικό και στο εξωτερικό την τρομοκρατία, κάποιοι επιθυμούν να επωφεληθούν από τι περιστάσει και να δημιουργήσουν διάφορα σχέδια και παγίδε σε Αιγαίο και Μεσόγειο, είπε ο Τούρκος πρωθυπουργό Μπιναλίγκλ Ντυρίμ.